Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι αριθμοί ευημερούν. Όλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση για την πορεία που έχει πάρει η οικονομία. Περιμένουμε αυτές τις πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με δεκάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Όποιος το βλέπει, όποιος δεν το βλέπει, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ θα σας δώσω μια καταγραφή ότι πήγα, ας πούμε, να πάρω ένα απορρυπαντικό τις προηγούμενες ημέρες και πιάνοντας το μπουκάλι με το απορρυπαντικό, διαπίστωσα ότι κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Η τιμή του από τα 7 στα 3 ευρώ, αλλά η ποσότητα η μισή. Κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς βιώνουμε τον συρρυκνωμένο πληθωρισμό. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι συρρυκνώνονται οι ποσότητες των προϊόντων χάρη του πληθωρισμού. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση σαφέστατα έχει αφήσει ένα επίπεδο στην αγορά να μειώνει τις ποσότητες για να παραμένουν οι τιμές χαμηλές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ο πληθωρισμός σε τέτοιο επίπεδο, όχι στο 2,9 που συζητάει η κυβέρνηση, αλλά θα ήταν στο 5%. Ναι, αλλά αυτό με συγχωρείτε. Είναι παγαποντιά, είναι απατεωνιά ή όπως αλλιώς θέλει κάποιος να το πει. Είναι. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Όπως δεν τους ενδιαφέρει αν εισάγονται προϊόντα και βαφτίζονται ελληνικά και πολλούνται ως ελληνικά. Εκείνο που ενδιαφέρει την εκάστοτε κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει ακρίβεια στα προϊόντα, έτσι ώστε να δείχνει προς τα έξω ότι η οικονομία είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Αναφέρατε προηγουμένως και είπατε πολύ ορθά, οι συνταξιούχοι κάνουν διπλές και τριπλές δουλειές ή ακόμα και οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να επιβιώσουν λόγω της ακρίβειας. Σε διαφορετική περίπτωση, αν οι αποδοχές ήταν μεγαλύτερες, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, θα μπορούσε να ζήσει καλύτερα ο κόσμος χωρίς να διαμαρτύρεται. Τώρα μας λέει η κυβέρνηση ότι προσανατολίζεται στον τον Απρίλιο μήνα να ανεβάσει τον βασικό κατώτερο μισθό. Αλλά από την άλλη πλευρά, τι να το κάνεις αν σου ανεβάσει τον βασικό κατώτερο μισθό και τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί από ό,τι ήταν πέρσι-πρόπερσι, ή αν οι τιμές των προϊόντων έχουν ακριβήνει, ή αν ο συρρυκνωμένος πληθωρισμός είναι αυτός ο οποίος κρατάει δήθεν χαμηλές τις τιμές, μιας και αυτό αναφέρατε προηγουμένως. Ή αν η ενέργεια είναι ταβάνι Θεός. Ναι. Όλα αυτά, ή τα κάψιμα, ή όλο το επίπεδο της οικονομίας δεν είναι φτηνό. Παρ' όλα αυτά, θριαμβολογεί η κυβέρνηση ότι παίρνει μέτρα, ότι χτυπάει την ακρίβεια, ότι από 1η Μαρτίου θα εφαρμοστούν τα 4 προαπαιτούμενα μέτρα και παράλληλα βλέπουμε ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ παραμένουν υψηλές. Το βρεφικό γάλα δεν έχει πέσει όπως θα έπρεπε να έχει πέσει, ή και αν πέσει όπως λέει κατά 15%, μια διαφορά του 213% που είχαν μέσα σήμερα οι τιμές στα βρεφικά γάλατα δεν μπορεί να καλύψει το 15%. Δηλαδή μας λέει η κυβέρνηση, κοιτάξτε τι κατάφερα εγώ, άφησα την αγορά να φτάσει σε ένα επίπεδο 200% επάνω, και τώρα σας μειώνω 15% με 18 με 20 και πρέπει να είσαστε ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι. Αυτό είναι η λογική της κυβέρνησης. Να ευχαριστούμε δηλαδή ότι παρεμβαίνει στην αγορά μετά από τόσα χρόνια για να μειωθεί η τιμή κάποιων προϊόντων. Που το 200 ως αύξηση κατέβηκε στο 175. Μπράβο, αυτό. Ή 180 ή οτιδήποτε, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Παραμένει όμως αυτό. Δεν μας είπε η κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, κύριοι της αγοράς, δεν μπορείτε να εξαπατάτε τον κόσμο και τους καταναλωτές. Το μόνο, με βάση τα 4 προαπαιτούμενα που ψήφισε η Βουλή για την πάταξη της κερδοσκοπίας της εσπροκέρδειας, ήταν ότι πρέπει να επανέλθουν οι τιμές, αυτό που είχαμε συζητήσει με τον κύριο Σκρέκα, στα φυσιολογικά επίπεδα. Δηλαδή
Δεν μπορεί ένα απορρυπαντικό να έχει μόνιμα όλα τα χρόνια μία έκπτωση στα ράφια μείον 50%. Τι σημαίνει μείον 50%? Αυτό δεν είναι προωθητικές ενέργειες. Αυτό είναι παραπλάνηση και εξαπάτηση του καταναλωτή. Ευτυχώς το κατάλαβε, το νομοθέτησε και να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πότε θα λειτουργήσει. Γιατί ενώ από 1η Μαρτίου έπρεπε τα μέτρα αυτά να είναι σε ισχύ, τώρα μας λένε, α, ξέρετε, όχι ακόμα και μετά θα τα δείτε μετά από 10, 20, 30, 50, 100 μέρες και πάει λέγοντας. Δηλαδή το δούλεμα είναι σε τέτοιο επίπεδο που δεν πάει άλλο. Ο κόσμος έχει απευθύνσει, έχει αγανακτήσει. Ο κόσμος διαμαρτύρεται καθημερινά και το βλέπουμε στα ρεπορτάζ που γίνονται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Δεν χρειάζονται πια ρεπορτάζ. Ξέρετε, ο καθένας από εμάς το βιώνει στην τσέπη του. Ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Κανένας μας δεν μπορεί να ζήσει. Κανένας. Ακριβώς, ακριβώς. Μα βλέπετε, οι αξίες των χρημάτων είναι σε τέτοιο επίπεδο που λες τελικά τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί δεν με φτάνουν τα χρήματα. Τι συμβαίνει, κάνω πολλά έξοδα, κάνω ζωή σπάταλη και δεν μπορώ να καλύψω τις ανάγκες μου. Γιατί όλος ο κόσμος που βλέπουμε διαμαρτύρεται πως δεν επαρκούν τα χρήματα. Το είπατε εσείς προηγουμένως, ότι ο συνταξιούχος τι άλλο κάνει, δουλεύει συνέχεια για να μπορέσει να επιβιώσει. Και δεν είναι μόνο ο συνταξιούχος. Εγώ θα το επαναλάβω, έτσι. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν και δεύτερη δουλειά για να μπορέσουν και τα δύο μέλη μιας οικογένειας, και ο μπαμπάς και η μαμά, για να μπορέσουν να πάνε στο σπίτι τους αυτά τα οποία χρειάζονται και να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται με τα παιδιά. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, μόνο που έτσι αλλάξαμε και τελείως το μοντέλο και έτσι έχουμε φέρει άλλα πράγματα. Καλή η προσπάθεια του Καλαθιού της Νικοκυράνης, καλή η προσπάθεια του Καλαθιού της Αρακοστής, καλή η προσπάθεια του Καλαθιού του Νονού και όλα τα υπόλοιπα, αλλά εδώ είμαστε στην επικοινωνία. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε βαρεθεί με τα καλάθια, τα οποία δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί αν είχαν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο κόσμος θα έλεγε ότι ήταν ικανοποιημένος και όχι προβληματισμένος για την παραπέρα καθημερινότητά του. Αυτά είναι τα προβλήματα, αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση και συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Να είστε καλά, επειδή με καλούν και άλλοι συνάδελφοί σας, θα τα πούμε σε κάποια άλλη, αν μου επιτρέπετε, εκπομπή. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη. Να είστε καλά.